Αυτά εν την καθημάς ιερά Μητροπόλη, εις την ενωρίαν ταύτην
και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους έξαφτον μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Με αυτή την περίοδο, στην χαρά του Κυρίου μας, στην ημέρα των ημερών, στην εορτή των εορτών, σε μία περίοδο όπου τα πάντα συγχωρούνται, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση, σε μία περίοδο όπου η χάρη του Θεού μας επισκέπτεται πλουσιοπάροχα, σε μία περίοδο όπου προετοιμαστήκαμε για αυτήν πάνω από 40 ημέρες, σε μία περίοδο όπου ο Χριστός μας γεμίζει φως, μας γεμίζει αγαλίαση, μας γεμίζει αγάπη, μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Σε αυτή λοιπόν την πανέμορφη εβδομάδα της Διακοιμησίμου, όπου λογίζεται όλοι ως μία ημέρα, διότι κάθε ημέρα από αυτήν ψάλλουμε την αναστάσιμη ακολουθία σε διαφορετικό πάντα ήχο, ούτως ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξυμνούμε καθημερινά το ύψιστο αυτό γεγονός της Αναστάσεως, και κάθε φορά που θα ψάλλουμε, θα παιανίζουμε καλύτερα, θα έλεγα, τον αναστάσιμο αυτό ύμνο, το Χριστός Ανέστη, να γεμίζουμε με χαρά και εμείς, να γεμίζει η καρδιά μας με αυτή την αισιοδοξία, την ελπίδα και την αγάπη που προσφέρει απλόχερα ο Χριστός. Όμως, μαζί με αυτές τις αρετές και τις ωραίες του Θεού, υπάρχει και μία ακόμη σημαντικότερη, για την οποία σήμερα θα ήθελα απλά και μόνο να υπογραμμίσω, να αναδείξω σε εσάς και να αντιληφθούμε όλοι μας πόσο σημασία έχει να είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτό είναι η ζωή, η αιώνια ζωή. Και για την ζωή αυτή σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όπου είναι η ζωοδόχος πηγή, η πηγή της ζωής, η Παναγία Μητέρα μας, η Μητέρα του Θεού και ανθρώπου, εκείνη η οποία προσφέρει στον κόσμο τη ζωή, δίδει απλόχερα το φως στους ανθρώπους και γίνεται το μέσο εκείνο μέσα από το οποίο σαρκώνεται ο Υιός του Θεού, γίνεται άνθρωπος, γίνεται ως ένας εξ ημών για να περάσει όλη αυτή την πορεία της ζωής του και να φτάσει στο πάθος, να σταυρωθεί και αργότερα να ανασυθεί για όλους εμάς. Και γι' αυτό λοιπόν η Παναγία μας γίνεται η μητέρα της ζωής, γίνεται το σύμβολο της ζωής, γίνεται το μέσο εκείνο μέσα από το οποίο προσφέρεται η αιώνια ζωή, γίνεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο μέσα από το θαύμα το οποίο έγινε στη Μονή του Βαλουκλή και πλέον το αγίασμα ξεχύθηκε προς όλη την Οικουμένη, να αγιάζει με το συμβολικό αυτόν τρόπο όλα τα σύμπαντα, να αγιάζει όλο τον κόσμο, να αγιάζει όλη την Οικουμένη και το νερό το οποίο τρέχει πλέον άφθονο και αγιασμένο να συμβολίζει τον Υιό της τον Μονογενή, ο οποίος σαρκώθηκε για όλους εμάς και έγινε φως, έγινε ελπίδα, έγινε αισιοδοξία, έγινε ζωή. Και γιατί έχει σημασία η ζωή, αδελφοί μου, διότι ξέρουμε όλοι μας ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό, ο κάθε άνθρωπος, από τη στιγμή την οποία δημιουργείται εις τον κόσμο, γνωρίζει ότι έλαβε από τον Θεό το ύψιστο αυτό γεγονός της δωρεάς αυτής που είναι η ζωή, η οποία ζωή είναι εφήμερη, είναι πρόσκαιρη, είναι φθαρτή, είναι ζωή η οποία ξέρουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης, αλλά μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη ουσία. Γίνεται μία άλλη διάσταση, μεταμορφώνεται σε ευκαιρία και το τέλος αυτό γίνεται έναρξη, γίνεται αρχή, διότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η αιώνια ζωή. Και κάθε φορά που όλοι μας χάνουμε και θυμνούμε ένα δικό μας πρόσωπο, είτε συγγενικό είτε φιλικό, σε μία εξόδιο ακολουθία, πρέπει μέσα στην καρδιά μας αυτήν ακριβώς την ελπίδα της ζωής να έχουμε και να είμαι βέβαιο ότι μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, μετουσιώνεται, γίνεται αιώνια ζωή. Και αυτή ακριβώς η λήξη η οποία υπάρχει, η ημερομηνία λήξη την οποία έχει ο καθένας μας, είναι κατ' ουσίαν ημερομηνία αρχής, ημερομηνία έναρξης, έναρξης η οποία δεν έχει τέλος.
δεν έχει σε καμία περίπτωση την φθαρτή σημασία και τη φθαρτή διάσταση που εμείς οι άνθρωποι δίνουμε και στην ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και σε όλο το ζωικό βασίλειο και το φυτικό, ούτως ώστε τα πάντα να διέπονται από τη φθορά αυτή την οποία δίδει ο χρόνος, δίδει η φύση, δίδει η φθαρτότητα των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την πορεία, την αναστάσιμη, τα πάντα καινοποιούνται, τα πάντα ανακαινίζονται και η Παναγία μας γίνεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι το αιώνιο και διαχρονικό μέσο, το οποίο ανακαινίζει. Διότι αδελφοί μου, ποιος από εμάς δεν θα ήθελε, και ξέρετε, για να πούμε και λίγο και να μεταφέρουμε μία εικόνα στο μυαλό μας που όλοι μας έχουμε ζήσει από τα παιδικά μας χρόνια, την αναζήτηση για το ελιξίριο της ζωής. Ποιος δεν θέλει να ζήσει αιώνια. Λοιπόν, η Εκκλησία προσφέρει το ελιξίριο αυτό της ζωής, το οποίο δεν είναι ένα παραμυθένιο αγαθό, δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στον κόσμο της φαντασίας, είναι υπαρκτό και είναι γεγονός σε εμάς, γίνεται μεθεκτό μέσα από την πίστη μας, μέσα από την πίστη μας στην υπεραγία Θεοτόκο, όπου εκείνη είναι το μέσο το οποίο πραγματώνει, μετουσιώνει, δίδει σάρκα και οστά στην ελπίδα αυτή για αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα που ήρθαμε όλοι μας εδώ στο Άλσος, στη Φιλαδέλφια, για να τιμήσουμε τη ζωδόχος πηγή, να τιμήσουμε την Παναγία μας, να τιμήσουμε το δικό μας πρόσωπο μέσα στην αναστάσιμη αυτή περίοδο, η ευχή μου είναι μία, ξεκάθαρη και μοναδική. Να είμαστε όλοι αιώνια πρόσωπα. Να είμαστε αιώνια πρόσωπα τα οποία μέσα στην Εκκλησία καθημερινά, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου, θα ανακαινιζόμαστε. Θα γινόμαστε καινούργια πρόσωπα. Θα συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και θα συνεχίζουμε την πορεία μας αυτή μέχρι να έρθει και για εμάς η ευλογημένη ώρα. Για να ανακαινιστούμε πάντοτε εν Χριστώ και να ζήσουμε αιώνια μαζί με εκείνον, μαζί με τους Αγίους, δίπλα τους στον Παράδεισο, σε αυτή την δόξα την οποία ετοίμασε ο Θεός για τους Αγγέλους και για τους ανθρώπους. Σας εύχομαι λοιπόν πάντοτε να είσαστε άνθρωποι ζωντανοί, άνθρωποι εν Χριστώ, μέσα στην Εκκλησία. Το ελιξίριο της ζωής στην Εκκλησία είναι αιώνιο, είναι ουσιαστικό, είναι άφθαντο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να είσαστε όλοι ευλογημένοι. Το Κύριο δεηθώμεν. Κύριε Υιό και Υιό Πνεύμα, ευγενή και Υιό και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός, ο ηλικινός Υιός ημών, σπρεφίες Παναχράτου και Παναμό Μαγείας αυτού μικρού, δυνάμει του μύου και ζωτίου σαλού, προσπασίες των Παναγία βοήθειά μας. Καλό αύριο. Να είστε όλοι ευλογημένοι.